περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι η αρχική μου εκτίμηση ότι υπήρχε αμέλεια στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν χάρτες εκένωσης και ότι δεν δόθηκε από κανέναν επίσημη εντολή εκένωσης ήταν αλήθεια. Και συνέχεια μαθαίνουμε και το μόλις το ακούσαμε στο ρεπορτάζ σας ότι κανένας απολύτως, κανένας επίσημος δεν έδωσε ευρύ εκένωση. Εκενωθήκανε όντως οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εκενώθηκε προφανώς το στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα που είναι στο Μάτι δίπλα στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Γιατί δεν εκενώθηκε ο υπόλοιπος πληθυσμός? Γιατί ξέρετε τι με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Πάρα πολλοί λένε, α, η πυρκαγιά αυτή ήταν τόσο γρήγορη, εξελίχθηκε τόσο γρήγορα, δεν υπήρχε καιρός. Αλλά το λέτε, δηλαδή υπήρχε καιρός να εκενωθούν οι κατασκηνώσεις, αλλά δεν υπήρχε καιρός να εκενωθεί ο πληθυσμός. Πάνω σε αυτό, κύριε Συνολάκη, να σας ρωτήσω λίγο κάτι για την πυραμίδα του πράγματος, να καταλάβουμε λίγο πώς κινείται και το ίδιο το σύστημα. Έτσι, στην ιεραρχία είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ακολουθούν οι περιφέρειες και έπονται οι Δήμοι. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Σε περιπτώσεις όμως έκτακτης ανάγκης που αφορούν, όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση, το Δήμο στο Μάτι, δεν θα έπρεπε να πάρθει αυτοβούλος η απόφαση από το Δήμαρχο προκειμένου να κινήσει μόνος του τις διαδικασίες? Έπρεπε να λάβει εντολή από κάπου αλλού? Κοιτάξτε, θεωρητικά και ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να δώσει την εντολή. Ο Περιφερειάρχης, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση η Περιφερειάρχης, κυρία Δούρου, θα έδινε την εντολή εφόσον η καταστροφή απειλεί και επηρεάζει δύο Δήμους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον αυτό είναι που συνέβαινε, γιατί η πυρκαγιά απειλούσε και τον Δήμο Μαραθώνα και τον Δήμο που ήταν το Μάτι, που είναι ο Δήμος Ραφίνας. Άρα, αυτό βέβαια θα φανεί στην πορεία, υπεύθυνος να δώσει την εντολή θα ήταν η κυρία Δούρου. Θα μπορούσε όμως να το κάνει αυτό και ο Δήμαρχος. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος της κάθε περιοχής γνωρίζει πολύ καλύτερα και τη μορφολογία του εδάφους και τα επικίνδυνα σημεία και τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν σε θέματα συντονισμού. Επίσης, να συμπληρώσω το εξής, ότι διάβασα νωρίτερα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ δήλωσε ότι θα αγοράσει ο ίδιος γεννήτριες για τις πληγήσεις περιοχές και ας με μαζέψουν, τόνισε χαρακτηριστικά, διότι όπως εξήγησε, για να κάνεις τη δουλειά σου σε μια πολύ δύσκολη στιγμή θα πρέπει να κινηθείς στα όρια του νόμου. Προφανώς είναι πάρα πολύ καλύτερο και αυτό πρέσβευα πάντα και όταν ήμουν και στο ΕΛΚΕΘΕ, κανείς πρέπει να κάνει αυτό που πιστεύει εκείνη τη στιγμή ότι είναι σωστό και ότι ειδικά όταν επηρεάζονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αν ήταν ο Περιφερειάρχης, αν ήταν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αν ήταν ο Δήμος. Το γεγονός είναι ότι δεν, και αυτό θα φανεί στο τέλος στη δικαιοσύνη, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα υπάρξουν διώξεις και θα φανεί ποιος θα έπρεπε να το δείξει. Η ουσία του πράγματος είναι ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία. Καμία απολύτως προετοιμασία. Αν υπήρχαν χάρτες εκένωσης, αν υπήρχαν οδοί διαφυγής, αυτό δεν θα το είχαμε. Αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτικής προστασίας και ειδικά της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Δηλαδή είδατε τη συζήτηση έγινε στην Κρήτη πριν από χθες ή προχθές, όταν είπα ότι πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον οι χάρτες μας είναι επικοινωνιμένοι κτλ. Και αμέσως η περιφέρεια βγήκε και είπε ουσιαστικά ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συνολάκη, εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια. Μπράβο, εύχομαι έτσι να είναι η κατάσταση, όπως θα λέει η περιφέρεια. Προστασία αλλά υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Αυτό προέκυψε δυστυχώς, κύριε Συνολάκη. Θα σας πω ότι από αυτό το επεισόδιο προκύπτει ακριβώς η ευθύνη της περιφέρειας. Αλλιώς δεν θα έβγαινε έτσι ο αντιπεριφερειάρχης αμέσως, γιατί κατάλαβε και ήταν υποψιασμένος ότι είναι κάτω από την ευθύνη της περιφέρειας να κάνει τον πολιτικό σχεδιασμό για την περιφέρειά του. Τέλος πάντων, ας μην καθίσουμε αυτή τη στιγμή αν ήταν η ευθύνη της κυρίας Δούρου ή του Δημάρχου ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Θα φανεί αυτό το πράγμα στην πορεία. Υπήρχε ένα γενικό confusion, δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρανε και αυτό φαίνεται μέρα με την ημέρα ακόμα περισσότερο. Πού να πάνε, δηλαδή αυτό είναι που σκότωσε τους ανθρώπους. Δεν υπήρχαν οι οδοί διαφυγής, δεν ξέρανε πού να πάνε.
Αν κανείς δεν το μελετήσει, και δεν έχουν μελετήσει, δεν χρειάζεται να δοθεί μελέτη σε μελετητή για να το κάνει αυτό, είναι θέμα κοινής λογικής. Είναι θέμα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να πάνε να μετρήσουν πόσος χρόνος χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, πώς θα γινόταν αυτό. Ο καλύτερος τρόπος να γίνει είναι με μηνύματα SMS στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια, στην περιοχή η οποία επηρεάζεται. Ας πούμε, θα μπορούσε η περιφέρεια να βρει, όχι περιφέρεια, υπάρχει τεχνολογία αυτή τη στιγμή, κάνεις με ένα cursor σε μια οθόνη η παλιά πόλη Χανίων και στέλνεται αμέσως ένα μήνυμα στα ελληνικά, στα αγγλικά, σε ό,τι γλώσσα, όποια γλώσσα θέλεις, σε όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Που λένε φύγετε τώρα. Το θέμα είναι ακριβώς πώς φεύγεις, ποιοι είναι οι δρομοί διαφύγεις. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο αν υπάρχουν πινακίδες και σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, στις πόλεις, αν πάτε στην Ιαπωνία, στη Χαβάη, στην Καλιφόρνια, στην Ουάσιγκτον, στο Όρεγκον, σε περιοχές στη Φλόριντα που έχουν πολλές φυσικές, πολλά φαινόμενα από φυσικές καταστροφές, έχουν, βλέπετε και θα δείτε ότι στις άκρες των δρόμων σου λέει ότι αυτό είναι escape route. Escape route στα αγγλικά, στα ελληνικά σημαίνει οδός διαφυγής. Θα έπρεπε να έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι, ξέρετε τι γίνεται, να σας πω το άλλο το πράγμα. Τι γίνεται στην Ελλάδα και το παράπονο μου στην Κρήτη. Κάθε φορά που το συζητάμε αυτό, φοβούνται οι δήμαρχοι και οι, δεν θα αναφέρω ονόματα, και οι ντόπιοι να βάλουν οτιδήποτε τέτοιο, μην τρομάξουμε τους τουρίστες. Μάλιστα. Να, το ξέρετε, δηλαδή οι τουρίστες γιατί δεν τρομάζουν να πηγαίνουν στη Χαβάη που τα βλέπουν αυτά. Ίσα-ίσα η ασφάλεια πουλάει. Θέλω να σας πω ένα μόνο πράγμα. Όταν κάναμε μια μεγάλη άσκηση πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, ξέρετε πόσοι άνθρωποι πέσανε πάνω μου γιατί κάνουμε την άσκηση στην Κρήτη και την είχαμε κάνει μάλιστα και Οκτώβριο. Γιατί το κάνουμε εδώ που περνάμε το μήνυμα η Κρήτη κινδυνεύει. Δηλαδή δεν αφήναν αρκετοί άνθρωποι να κάνουμε άσκηση. Είδατε τώρα κάποια πράγματα. Είναι τελικά... Με απειλήτσανε. Είναι αστείο και λυπηρό ταυτόχρονα, αλλά τελικώς κάποια πράγματα είναι και θέμα νοοτροπίας και κουλτούρας. Και εδώ όσον αφορά αυτό ακριβώς το κομμάτι, εμείς ως πολίτες την έχουμε αυτή την κουλτούρα της προστασίας, της πρόληψης, της εκένωσης, της γνώσης γενικότερα γύρω από τέτοια θέματα. Κοιτάξτε, δεν την έχουμε και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλύτερα από πλευράς εκπαίδευσης. Εγώ προσωπικά και μερικοί από τους φοιτητές μου πηγαίνουμε σε σχολεία, προσπαθούμε, δίνουμε έτσι γενικές ομιλίες για φυσικές καταστροφές, τι χρειάζεται να κάνουν τα παιδιά. Αλλά αυτό δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα κάνουμε όλα. Αυτό χρειάζεται η πολιτική προστασία να το κάνει συνέχεια. Κάνει κάτι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού, ο ΟΑΣΠ. Και αν μιλήσετε και με τον ΟΑΣΠ στην Αθήνα, θα σας πούνε το αντίστοιχο πράγμα, ότι πάρα πολλά σχολεία δεν τους υποδέχονται με ιδιαίτερα θερμά, γιατί με το που λέει ο ΟΑΣΠ περίπου να πάει σε μια περιοχή να μιλήσει στα σχολεία, μερικοί γονείς τους περνάει από το μυαλό ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Και αρχίζει και γίνεται κινδυνολογία. Αυτά τα πράγματα με τον καιρό θα τα λύσουμε.